Το κριτικό ντέρμπι ανάμεσα στον Όφη και τη Ρέα ξεχώρισε στο πρόγραμμα της πρώτης εθνικής με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται την Κυριακή στο ΒΑΚ. Ο γηπεδούχος Όφη μπήκε πιο επιθετικά και είχε στα πρώτα λεπτά ευκαιρίες με την Ριμπάνσκα και την Καλαμπέροβα. Οι δύο διεθνείς από τη Σλοβακία πρωταγωνίστησαν στον γκολ που σημειώθηκε στο 23, με την Ριμπάνσκα να φεύγει στην αντεπίθεση, την Μανουκαράκη να προλαβαίνει και να διώχνει με τα πόδια, ωστόσο η Καλαμπέροβα έδειξε την ποιότητά της και έστειλε με μακρινό σουτ την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τον Όφη. Η Ρέα δύο λεπτά αργότερα απείλησε με ένα φάουλ του Δαφέρμου και την μπάλα να καταλήγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ενώ 42 η Κοτσάκη σκόραρε για την ομάδα του Ρεθύμνου, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε με υποδεξί offside. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι με την Ρέα του Στέλη Κοζανίδη να επιβεβαιώνει με την απόδοσή της ότι δίκαια βρίσκεται στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Η Ριμπάνσκα στο 47 και η Καλαμπέροβα στο 61 έφτασαν κοντά στο δεύτερο γκολ για τον Όφη, με την Μπριάννα να βρίσκει δίχτυα λίγο αργότερα, αλλά το τέρμα να ακυρώνει το offside. Η Ρέα είχε και εκείνη τις δικές της καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, με την τελευταία ευκαιρία πάντως να ανήκει στον Όφη και την Μανουκαράκη να νικά την Πλατανιά. Το παιχνίδι τελείωσε μέσα σε εξαιρετικό κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες και για άλλη μία φορά τον φύλαθλο κόσμο του Όφη να δίνει βροντερό παρόν στο ΒΑΚ και να αποθεώνει τα τρομερά κορίτσια και το τεχνικό team που παραμένουν σταθερά στην δεύτερη θέση της Α Εθνικής. Ήταν ένα παιχνίδι διαφήμιση που έκανε το ποδοσφαίρο ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες με πολύ καλές ποδοσφαιρίστες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το κυριότερο είναι ότι βλέπετε ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συμπεριφορά επαγγελματική από όλες τις παίχτριες, άψογες όλες, και τους δίνω πάρα πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Είσαι ένα παιδί του Όφη, έτσι. Εντάξει, αντίπαλος τώρα για 90 λεπτά στα χαρτιά, αλλά νομίζω ότι για μένα δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι σαν να πάτησα πρώτη φορά όπως είχα έρθει 12 χρονών. Έχω πάει 50, μεγαλώσαμε, αλλά νομίζω ότι δεν έχει περάσει μέσα στο μυαλό μου ούτε μία μέρα. Θεωρώ ότι η παρουσία του φίλου μου του Στέλιου στη Ρέα έχει δώσει άλλη ταυτότητα στην ομάδα. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει. Αξίζουν και στα παιδιά αυτά συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι κάθε φορά λέω μπράβο και συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα, με βάση τον αντίπαλο που παίζαμε, τους αξίζουν δύο φορές μπράβο. Κάνανε πάλι υπερπροσπάθεια. Και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι όλη η ομάδα ήταν ενθουσιασμένη να παίξει, ήταν ένα ντέρμπι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που νικήσαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι σε κάθε αγώνα δίνουμε το 100% μας και προσπαθούμε να κυνηγήσουμε το ΠΑΟΚ και θα δώσουμε όλο μας τον εαυτό μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.